Ο ελληνικός τουρισμός φαίνεται ότι θα κερδίσει το στοίχημα φέτος το καλοκαίρι, καθώς οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής δίνουν θετικό πρόσημο. Τα στοιχεία από την κίνηση για τον Ιούλιο, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, είναι θετικά, με σημαντική αύξηση της κίνησης στα περισσότερα αεροδρόμια της χώρας, αλλά και θετικά μηνύματα από τον οδικό τουρισμό, σε αντίθεση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο οδικός τουρισμός, μετά από 6 μήνες πτώσης, ανέκαμψε με ένα μικρό θετικό πρόσημο της τάξης του 1%. Οι αεροπορικές αφήξεις δείχνουν να κινούνται στα μεγάλα αεροδρόμια με διψήφιο ποσοστό. Άρα η κίνηση τελευταίας στιγμής είναι καλύτερη από αυτή την οποία περιμέναμε. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας Ανδρεάδης, εμφανίζεται αισιόδοξος για τη δυναμική που εμφανίζει ο τουρισμός, παρά τα διεθνή γεγονότα που επηρεάζουν, όπως το Brexit, η προσφυγική κρίση και η απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Εκφράζει ωστόσο έντονη ανησυχία για τις μακροπρόθεσμα αρνητικές επιπτώσεις από την υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων. Πραγματικά ο τουρισμός έχει μια μεγάλη δυναμική, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε διπλούς φορολογικούς συντελεστές, ΦΠΑ, σε σχέση με τους ανταγωνιστές. 13 στη διαμονή, 24 εστίας και άλλες υπηρεσίες. Η Τουρκία έχει 8% σε όλα, η Ισπανία έχει 9%, η Ιταλία, Γαλλία 10%, Κύπρος 9%. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επιπλέον, σημαντικό είναι να περιοριστούν τα διαφυγόντα έσοδα και οι φόροι από τα παράνομα καταλήμματα. Χάνουμε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ μη φορολογώντας τα παράνομα καταλήμματα, μη εισπράττοντας ΦΠΑ και φόρους εισοδήματος και αντίστοιχα άλλα τόσα από τη μη έκδοση αποδείξεων σε τουριστικές περιοχές. Η ελληνική τουριστική βιομηχανία θέτει για το 2021 το στόχο των 35 εκατομμυρίων αφίξεων, των 250 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων και των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ άμεσων εσόδων.